Περάσαμε την Πτολεμαϊδα και πηγαίνουμε προς τη λίμνη Βεγορίτιδα. Θα συνενθούμε με την υπόλοιπη παρέα στην Άρνησα, η οποία βρίσκεται δίπλα στην λίμνη. Η περιοχή εδώ είναι επίπεδη και οι ευθείες ατελείωτες. Η λίμνη Βεγορίτιδα είναι η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη σε έκταση της Ελλάδος. Φτάσαμε στην Άρνησα. Είμαστε στην Άρνησα. Και πού πάμε? Στα Μάτσαλα. Ήπιαμε όλοι μαζί έναν καφέ στα γρήγορα πριν συνεχίσουμε. Και η Άρνησα εδώ πέρα, πεζόδρομος. Από εδώ ξεκινάει η κομμάτινη μας διαδρομή για να βγούμε πάνω στο δρόμο προς το χιονοδρομικό. Ωραίο πλαγοστρωμένο εδώ το μέρος. Έχει μια λιμνούλα εδώ πέρα που πάμε και μετά ανεβαίνει από χώμα στο βουνό πάνω. Και άλλη λίμνη εδώ κάτω, λογικά για αρδευτικούς σκοπούς. Και έχει κάποιους καταράκτες που θα πάμε να δούμε τώρα. Καταράχτη εδώ, πάμε να τον δούμε τώρα. Εδώ πάνω, εδώ πάνω. Α, καλά. Εδώ είναι, ελάτε εδώ. Μικρή στάση στους καταράκτες, ήταν πάρα πολύ ωραίο μέρος. Προχωράμε τώρα στη διαδρομή. Άξιζε η επίσκεψή μας εδώ. Έχει κάτι ελαφάκια. Θα σκαρφαλώσουμε τους πρόποδες του Καϊμάκτσαλαν για να συναντήσουμε τον δρόμο για το χιονοδρομικό κέντρο. Ωραία, φαίνεται η Βεγορίτιδα από εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Αρχίζουμε να ανεβαίνουμε περνώντας από τις αρκετές λιμνούλες. Ωραία μέρη και εδώ, ρε. Λιμνούλα και εδώ. Όμορφο κομμάτι, όμορφη θέα έχει προς τα κάτω. Και αυτά
φτάσαμε στην άσφαλτο που μας οδηγεί, θα μας οδηγήσει στο εκκλησάκι πάνω, το Σέρβικο. Ολοκληρώνει τη διαδρομή που είχαμε κάνει πιο παλιά στο Καϊμάκι Τσαλάν, που είχαμε μπλέξει. Όποιος δεν έχει δει αυτό το βίντεο θα βάλω ένα link επάνω. Ωραία τοπία εδώ πάνω. Και το χιονοδρομικό. Βαγόνια. Θα αφήσουμε τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο και θα ανέβουμε προς την κορυφή του βουνού μέχρι το Σέρβικο εκκλησάκι. Σκληροτράχυλο μέρος εδώ. Το έχει φάει ο χειμώνας. Πω. 2.240 υψόμετρο. Η ανάβαση είναι αρκετά δύσκολη αλλά καταπληκτική. Να το εκκλησάκι, φαίνεται στο βάθος. Φτάσαμε. Με πέταξε, ε! Έφταξε κανένα σε Γιώργο. Λογικά. Δεν μας πάρει πίσω. Αφού εγώ δεν την έβγαλα. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Άστο. Φτάσαμε! Στα σύνορα με τη Βουλγαρία! Ένα λαθάκι. Τα σύνορα είναι μεταξύ της Ελλάδας και των Σκοπίων εδώ. Άγιος! Επιτέλους φτάσαμε. Βρισκόμαστε στο ιδιαίτερο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία.
χθίστηκε από τους Σέρβους η συνήμη των νεκρών τους από την μάχη του 1916. Το εκκλησάκι βρίσκεται στα 2.565 μέτρα και φυλάει τα κρανία των Σέρβων στρατιωτών. Αφήνουμε το εκκλησάκι και κατηφορίζουμε. Στο βάθος φαίνονται οι λίμνες Βεγορίτιδα και Πετρών. Που αποφαίνονται και οι λίμνες από πάνω. Πολύ ωραία θέα. Κατεβαίνουμε από το εκκλησάκι, να πιάσουμε το κομμάτι της διαδρομής τώρα. Αφήνουμε τα γυμνά αλπικά τοπία και κατεβαίνουμε πιο χαμηλά. Θα οδηγήσουμε μέσα στο ιδιαίτερο όμορφο δάσος, οξιάς, πεύκης και δριός. Όμορφη δασική διαδρομή.
Wow. Βγαίνουμε στην άσφαλτο και θα κατέβουμε για λίγο στην πεδιάδα. Θα κάνουμε μια στάση στο όμορφο χωριό Όρμα. Είναι εδώ από κάτω μας. Θα ανεβούμε και πάλι στο βουνό, πλησιάζοντας και πάλι τα σύνορα. Θα φτάσουμε στην κορυφή Ντόμπρο Πόλε. Ξεκινάμε ανεβαίνοντας ένα απότομο ανηφορικό με ελεύθερη πέτρα. Όπως στην Αλβανία. Το τμήμα αυτό είναι γρήγορο και κερδίζουμε υψόμετρο γρήγορα. Το οποίο εναλλάσσεται από τμήματα δάσους. Δώρασε λίγο τώρα, ανεβήκαμε λίγο υψόμετρο. Α.
1700 μέτρα. Εδώ, Ντομπροπόλε. Να δούμε που βγαίνει εδώ. Το οροπέδιο Ντομπροπόλε ή Καλή Κοιλάδα στα ελληνικά σχηματίστηκε πάνω σε κρατήρα από ηφαίστειο. Εδώ επίσης έλαβε χώρα η μάχη του 1918 που ο Ενωμένος Στρατός της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Σερβίας νίκησε τους Βούλγαρους. Καλά, ωραίο κομμάτι. Ωρε μαλάκα. Γαμάτο. Μένουμε άφωνοι βλέποντας απέναντί μας να υψώνεται η Αγελαδίτσα, όπως ονομάζεται από τους ντόπιους, το βουνό Κράβιτσα. Γαμάτο κομμάτι είναι αυτό, έπαθα ζημιά! Γαμάτο ρε φίλε! Τρομερό! Τρομερό! Μαλάκα έπαθα βλάκα! Οξιά, ε, ναι! Τέλεια! Λες τώρα ρε φίλε! Πάρτε τη σένη του λιγού. Που χάσαμε διασταύρωση τώρα. Πάμε να βρούμε πού είναι οι άλλοι, γιατί ούτε οι άλλοι φάνηκαν. Ή τη χάσαμε εμείς και τη βρήκαν οι άλλοι, δεν ξέρω. Είδες κάπου δρόμο? Λογικά αυτό θα ήταν. Δεν έχει αλλού. Έχει κάτι, αλλά είναι... Πάμε και βλέπουμε. Αυτό είναι το τρακ! Ναι, έχει ροδιές! Κομπλέ! Οι άλλοι δύο συνέχισαν και αυτοί.
Πολύ δυνατή διαδρομή. Το τμήμα αυτό άρχισε να πυκνώνει από βλάστηση. Δεν πρέπει να έχει περάσει όχημα από εδώ πολλά χρόνια. Εδρομάρα. Εντάξει, χαθήκαμε. Χαθήκαμε ρε μαλάκα. Χάσαμε και τους άλλους δύο. Να δούμε τι θα γίνει τώρα. Δεν ήρθαν από εδώ σίγουρα. Οι πινακίδες μου έκαναν εντύπωση. Ζούγκλα τελείως. Απάτητο. Πολύ ωραίο μέρος. Έχουμε μείνει δύο και χαθήκαν οι άλλοι δύο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ήρθαν από εδώ. Όχι, δεν γίνονται μία στιγμή. Συνεχίσαν ευθεία, δεν πήρανε το τρακ. Σήμα δεν έχουμε εδώ τίποτα. Εντάξει, κουράστηκε! Πέρασαν από εδώ, λες! Τα πέρασαν! Ναι, έχει ρουδιές. Τι θα γίνει ρε φίλε, θα βγούμε από εδώ πέρα. Επιτέλους βγήκαμε σε πιο ανοιχτό μέρος. Αλλά καλό πάει τούτος.
και επιτέλους συναντηθήκαμε με τους άλλους δύο της παρέας. Από εδώ τώρα θα συνεχίσουμε σε πιο χαμηλές πλαγιές, χωρίς να βγούμε όμως από το πυκνό δάσος. Θέλεις λουκιά, Ντόμπρο Πόλε είναι για σένα. Τρομερή ομορφιά εδώ μέσα. Τις μοναδικές περιοχές που μπορείς να κινηθείς για τόσο μεγάλη απόσταση μέσα σε τόσο πυκνό δάσος. Μικρό διάλειμμα για να πάρουμε δυνάμεις και ξεκινάμε πάλι να φτάσουμε στο τέρμα της διαδρομής. Είναι ζώρικο κομματάκι. Yeah.
είσαι! Ναι, μια χαρά! Άντε πάμε μαλάκες, έχουμε 30 χιλιόμετρα ακόμα, τέτοια είναι όλα. Απαιτητική διαδρομή! Σχεδόν όλοι! Λίγα κομμάτια μπορείς να πεις όπως τούτο εδώ ότι έχουν ροή και προχωράν χωρίς κάποια δυσκολία. Το δάσος. Πρέπει σιγά σιγά να βγούμε στον πολιτισμό. Τώρα πάμε προς Αριδαία. Βγαίνουμε στην άσφαλτο και η παρέα χωρίζει. Πολύ πράσινο και εδώ πέρα. Εγώ με τον Γιώργο περνάμε πάλι από Άρνησα, από το Λεμαίδα και Κοζάνη για να φτάσουμε στα Γιάννενα. Αφήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάσετε το επόμενο βίντεο.